Για πάμε να βγούμε έξω τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πράγματα, γιατί αναστατωθήκαμε πρωί-πρωί από το πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου. Πάμε στην Ιουλιέτα Μιχαήλ, η οποία έχει πάει στο φράγμα της Θαμασού. Δεν είναι μόνη της. Ουσιαστικά τι λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων? Λέει ότι υπάρχουν φράγματα που είναι κάκο συντηρημένα, που είναι επικίνδυνα και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην γίνει το ατύχημα από καιρού εις καιρών. Λοιπόν, Ιουλιέτα, είμαστε κοντά σου. Πες μας με ποιον είσαι και τι βλέπεις εκεί που είσαι. Μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο φράγμα Θαμασού μαζί με τον κοινοτάρχη του πολιτικού. Να πούμε ότι εδώ το φράγμα συμπίπτει με τρία χωριά, δηλαδή εφάπτεται με τρία χωριά της περιοχής, με τα Πέρα, με το Επισκοπιό και μαζί με το πολιτικό. Σήμερα εδώ έχω μαζί μου τον κοινοτάρχη, τον κύριο Γιάννη Κίτσιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κίτσιο. Καλό μεσημέρι. Να πούμε, Χρήστο, πριν πάμε στον κοινοτάρχη, ότι 10 φράγματα είναι γερασμένα και αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Ιουλιέτα, έχει αέρα και δεν σ' ακούω. Σύμφωνα, έτσι λέω, Χρήστο, με το έκθεση του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων, την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο Φιλελεύθερος, αντιμετωπίζουν άμεσης προτεραιότητας λόγω των προβλημάτων ασφαλείας που προκύπτουν. Να πούμε ότι ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Κατασκευασμένα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, παρουσιάζουν μηχανολογικά προβλήματα και προκαλούν επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Ένα από τα τρία πιο επικίνδυνα φράγματα, Χρήστο, είναι αυτό εδώ της Θαμασού. Πρώτον, γιατί είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και δεύτερον, διότι έχει εντοπιστεί βλάβη στην κατασκευή εδώ του φράγματος. Μία κλίση, να πούμε ότι το φράγμα χρονολογείται από το 2008 το συγκεκριμένο, και σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε πλημμύρα εδώ στην περιοχή, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι συνορεύει, όπως έχουμε πει, με τρεις κοινότητες. Κύριε Κίτσιο, είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Καταρχάς, να σας ευχαριστούμε εσάς και το σταθμό σας που μας καλέσετε, έτσι να πούμε εμείς δύο λόγια. Και να διορθώσω κάτι, το φράγμα συνορεύει με τέσσερις κοινότητες. Απέναντι μας είναι τα Πέρα, πίσω μας είναι τα Καμπιά, ακριβώς πίσω μου είναι το Πολιτικό και απέναντι πιο κάτω το Επισκοπιό. Να αναφέρω ότι μετά που τη δημοσίευση αυτήν του ιστορικού πραγματικά ανησυχήσαμε, και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους άλλους τους υπόλοιπους συναδελφούς, με εξοδοήσα να εκπροσωπήσω και τους αδελφούς των κοινωνιτών Καμπιά, Πέρα και Επισκοπιού και να εκφράσουμε πραγματικά τις ανησυχίες μας. Εγώ θα εισηγηθώ κάτι απλό. Μια περιφερειακή σύσκεψη με τον Υπουργό Γεωργίας και αρμόδια τμήματα, τμήματα του ύξος υδάτων, ουσοτώστε να κοινοτικά συμβούλια, τις αρμόδιες υπηρεσίες, ουσοτώστε να πάρθουν άμεσα μέτρα για επίλυση του προβλήματος. Να μην συμβεί αυτό που θα θέλουμε να συμβεί. Σας έχει ενημερώσει εσάς, κύριε Κίτσιο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για αυτή του την έκθεση, ή τώρα τη μαθαίνετε κι εσείς? Σε επίσημο επίπεδο όχι. Τώρα τη μαθαίνουμε πιο επίσημα. Θα παρακαλέσουμε και την αναπτύξεως υδάτων. Έχουμε άψογη συνεργασία με την αναπτύξεως υδάτων. Να συγκαλεστεί μια συνάντηση, μια σύσκεψη, ώστε να εκφέρουμε και τις απόψεις μας, να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, οι στατικές μελέτες, το καθεξής, για αποφυγή του οτιδήποτε. Από το 2008 πάντως είχε συντάξει έκθεση για την επικινδυνότητα εδώ του φράγματος στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν φαίνεται να έχουν γίνει πολλά, κύριε Κίτσιο, δυστυχώς. Αυτό δεν το γνωρίζω, Αυτά θα μας τα πούνε αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Εμείς οι ανησυχίες μας είναι αυτές, να παρακαλέσουμε όπως γίνει όχι αύριο, χτες, μια περιφερειακή σύσκεψη με αρμόδιες υπηρεσίες, υπουργών, τμήμα αναπτύξεως υδάτων, έπαρχων και αρμόδιες υπηρεσίες για άμεσα μέτρα. Τι άλλο να πούμε, εμείς δεν είναι η ειδικότητά μας για να εκφέρουμε κάτι. Είναι στολίδι η περιοχή δαμέ, που αντιλαμβάνεστε και σήμερα, ας πούμε, επιτελείται ανέργο το φράγμα. Ιδρωθεί κάποιες κοινότητες για τις ανάγκες της.
Αυτά έχω να πω. Δεν... Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κοινοτάρχη. Μάλιστα. Ακούσαμε, Χρήστο, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει εδώ το φράγμα. Περιμένουμε και εμείς απαντήσεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, διότι το πρόβλημα χρονίζει από ό,τι φαίνεται. Η Ιουλιέτα, μείνε μαζί μας, μείνε εκεί στη γραμμή και στο πλάνο. Πάμε να καλωσορίσουμε εκπρόσωπο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η Στέλλα Πατσάλη, ανώτερη εκτελεστική μηχανικός και προϊστάμενη του Τμήματος της Υπηρεσίας Ασφαλείας Φραγμάτων. Την έχουμε μαζί μας, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Πατσάλη. Ναι, χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Τι έχετε να σχολιάσετε για όλα αυτά? Είναι σημαντικό που μας δίνεται η ευκαιρία να διευκρινίσουμε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ναι, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας έκθεσης στην οποία το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συντάσσει σε ετήσια βάση, προκειμένου να ικανοποιήσει τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και την υποβάλλει στον εκάστοτε Υπουργό Γεωργίας. Μάλιστα, άρα αυτή είναι η τελευταία έκθεση, η πιο πρόσφατη? Μάλιστα, είναι του 2023, επομένως το δημοσίευμα δεν είναι αποτέλεσμα οποιοδήποτε προβλήματος έχει προκύψει. Δεν συμμεριζόμαστε χαρακτηρισμούς για επικίνδυνα φράγματα ή ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία που πρέπει να περάσει στο κοινό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Έχω ακούσει και τον κοινοτάρχη, θέλω να το διαβεβαιώσω ότι κανένας συναγερμός. Η κοινωνία και ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος. Απλώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συντάσσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση, να παραθέτουμε στοιχεία για όλα τα μεγάλα φράγματα, να εστιάζουμε εκεί όπου πρέπει να βελτιώσουμε υποδομές κτλ. Και αναγκαστικά πρέπει να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση προκειμένου να δοθούν προτεραιότητες. Άρα, για πάμε να τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα για να τα καταλάβει ο κόσμος. Πρώτον, υπάρχουν φράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Δεν υπάρχουν φράγματα επικίνδυνα. Αυτό που ενδεχομένως έχει παρασύρει είναι ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, για να μπορέσει να υπάρξει κατηγοριοποίηση της σημασίας ενός ταμιευτήρα, ναι, μπαίνουν διάφοροι παράμετροι, όπως είναι η χωρητικότητα, το ύψος του αναχώματος, το αν κατάντι του φράγματος υπάρχουν αστικά κέντρα. Όταν λάβουμε υπόψη αυτές τις παραμέτρους, προκύπτει μια σειρά κατάταξης. Ναι. Ενδεχομένως αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί στο δημοσίευμα να είναι αυτά τα οποία προκύπτουν πρώτα στη λίστα αυτή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι επικίνδυνα. Ωραία, άρα προκύπτουν, δεν πρόκειται να πλημμυρίσουν σε κάποια φάση ούτε χωριά και κοινότητες, ούτε χωράφια και περιουσίες. Αυτό λέτε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα για να συμβεί αυτό που αναφέρατε. Μάλιστα. Κακή συντήρηση υπάρχει στα φράγματα ή τα πράγματα γίνονται όπως οφείλουν? Το τμήμα εστιάζει στο βαθμό που μπορεί στη συντήρηση και την προληπτική συντήρηση όλων των μεγάλων ταμιευτήρων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα. Ναι. Περιθώρια βελτίωσης φυσικά και υπάρχουν. Αλλά στα πλαίσια της λειτουργίας και της συντήρησης πάλι δίνονται προτεραιότητες και οφείλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα ο κόσμος που κατοικεί και έχει περιουσίες γύρω από τα φράγματα δεν έχει λόγο να φοβάται. Υπάρχει όμως άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα γύρω από τα φράγματα? Οποιοδήποτε. Τι εννοείται άλλων περιβαλλοντικών πρόβλημα? Δεν γνωρίζω. Αν υπάρχει λόγω της συντήρησης όπως γίνεται, λόγω των πρακτικών γύρω από τα φράγματα και τους ποταμούς, αν υπάρχει άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί τον κόσμο. Θεωρώ πως δεν υπάρχει κάτι. Με την ευκαιρία να σας αναφέρω ότι από το στάδιο κατασκευής τα φράγματα έχουν γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Ναι. Η χώρα μας έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και στη λειτουργία φραγμάτων. Ανά το παγκόσμιο είμαστε στις 5 πρώτες χώρες που αναλογικά με την έκτασή μας ο αριθμός των φραγμάτων μας είναι πολύ μεγάλος. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει εμπειρία, μακράν εμπειρία. Άλλα περιβαλλοντικά θέματα δεν προκύπτουν. Ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος και να απολαμβάνει. Μάλιστα. Απλά τα καλά που του προσφέρουν τα φράγματα. Ολοκληρώνοντας, το νερό μέχρι πότε μας φτάνει? Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πληρότητα, αν έχετε εικόνα? Η πληρότητα είναι λίγο κάτω από το 50% αυτή τη στιγμή, αλλά για τη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, πίσω για ένα καταληκτικό σχόλιο από τον Ιουλιέτα Μιχαήλ και τον κοινοτάρχη μας εκεί. Ακούσαμε λοιπόν την επίσημη απάντηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, κανένας κίνδυνος, κανένας λόγος τρομοκρατίας. Ακριβώς, Χρήστο, μας καθησύχασε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, δεν μας ανέφερε τελικά πότε και αν θα γίνουν οι επιδιορθώσεις εκεί και όπου εντοπίζονται προβλήματα. Κύριε Κίτσιο, και εσείς τι έχετε να πείτε? Νομίζω ότι πρέπει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να κάνει μια περιφερειακή σύσκεψη μαζί με τον Υπουργό, να ανταλλαχθούν κάποιες απόψεις, ούσοτε ώστε να γίνει ένα πλάνο για την επιδιόρθωση του φράγματος και για τη στατικότητά του. Τώρα, αν υπάρχει κάποια μελέτη που δεν γνωρίζουμε, ίσως πρέπει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να μας ενημερώσει ότι γίνηκε μελέτη, θα υλοποιηθεί η μελέτη σύμφωνα για τη στατικότητα του ή τυχόν υπερχείλισης του φράγματος ή θεομηνίας ή κάποιας θεομηνίας. Αυτό να μας το πούν αυτοί οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες. Ακριβώς. Μιας και μπίπτουν και στα τέσσερα που συνορεύει η χωριά εδώ, Χρήστο, να ενημερωθούν και οι κοινοτάρχες για τυχόν κινδύνους και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Να είστε καλά.